από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο την πρώτη. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο, σελίς 1051, Α 18. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, σελίς 1051, κεφάλαιο 1, Α και εδάφιο 18. Ταύτην την παραγγελίαν παραδίδω εισέ τέκνον Τιμόθεε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περισσού, να στρατεύεις κατά αυτάς την καλήν στρατείαν. Έχουν πίστην και αγαθήν συνείδησιν, την οποίαν την έσα αποβαλώντες εναβάγησαν εις την πίστην, εκ των οποίων είναι ο Ημένεος και Αλέξανδρος, τους οποίους παρέδωκα εις το σατανά, δια να μάθωσι να μην βλασφημώσει. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθω συν εις επίγνωση της αληθείας, διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ώστις έδωκε αυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενωμένην εν ορισμένης καιρής, εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και Απόστολος, αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, διδάσκαλος των εθνών εις την πίστην και στην αλήθεια. Θέλω λοιπόν να προσεύχονται οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνοντες καθαράς χείρας, χωρίς οργής και δισταγμού. Ως αυτός και οι γυναίκες με στολής εμνή είμαι εδώ και σοφροσύν να στολίζω συν εαυτάς ουχή με πλέγματα ή χρυσόν ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή, αλλά το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέφιαν με έργα αγαθά. Η γενίας μανθάνει η ησυχία με τα πάση υποταγής. Εις γυναίκα όμως δεν συγχωρώ να διδάσκει, μη δε να αυθεντεύει επί του ανδρός, αλλά να ησυχάζει, διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη επί τα Ιέβα. Και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γενία πατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωσιν εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν με τα σοφροσύνης. Αμήν. Προσωπική παραγγελία τώρα θα δώσει ο αδελφός μας ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, προς τον νεαρό Τιμόθεο. Μία παραγγελία που δεν είναι άλλη από το να πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις και ευχαριστίες υπό πάντων των ανθρώπων. Είναι η εντολή, η παραγγελία που δίνει ο Θεός στον, δια του Αποστόλου Παύλου στον Τιμόθεο, ότι είναι ανάγκη ο χριστιανός να προσεύχεται. Και μάλιστα δεν λέει να προσεύχεσαι για τα προβλήματά σου, για τα αιτήματά σου, για τις δυσκολίες σου, για τις ανάγκες σου και να ζητάς προσευχές να προσεύχονται και οι άλλοι για σένα. Η παραγγελία την οποία δίνει ο Θεός τον Απόστολο Παύλο να δώσει στον Τιμόθεο είναι πρώτα απ' όλα να κάνεις δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, ευχαριστίες υπέρ πάντων των ανθρώπων, για όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως για όλους τους ανθρώπους που γνωρίζεις, όχι για αυτούς τους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Και γιατί το λέει αυτό? Γιατί θέλει, είναι καλό για τον άνθρωπο που προσεύχεται και θέλει ο Θεός και καλό να γίνει σε σένα καθώς προσεύχεσαι για τους άλλους, αλλά και αυτή η προσευχή σου είναι ευάρεστη στο Θεό. Και μάλιστα είναι ευάρεστη στο Χριστό και αποκαλύπτει το πρόσωπο του Σωτήρος Ιησού Χριστού σαν Θεό. Όμως αδερφοί αγαπητοί, πριν δώσει αυτή την παραγγελία με την οποία με τη χάρη του Χριστού θα ασχοληθούμε, έρχεται να του πει τι είναι αυτό που δεν μπορείς, εάν δεν το ξεπεράσεις, αν δεν τακτοποιηθείς, οι προσευχές σου να είναι και καλό για σένα και ευάρεστες ενώπιον του Σωτήρος και Θεού ημών. Πρόσεχε να έχεις πίστη και αγαθή συνείδηση. Και να το προσέξουμε αυτό αδελφοί, άνευ πίστεως, κανένας δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό. Κανένας. Δεν μπορείς να πηγαίνεις να προσεύχεσαι και να λες τι λέω τώρα σαν χλαμάρες, ποιος μ' ακούει? Δεν είναι προσευχή αυτή. Όταν γονατίζουμε, όταν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε, πρώτα απ' όλα τακτοποιούμε τον εαυτό μας ενώπιον του Θεού.
Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, αφού προηγούμενα έχουμε μετανοήσει και εξομολογηθεί τις αμαρτίες μας και παραιτηθεί από όλες μας τις αμαρτίες. Δεν μπορείς να πας να προσευχηθείς όπως θέλεις, γιατί θα είναι μια προσευχή που δεν θα έχει αποτελέσματα και θα χάσεις τζάμπα το χρόνο σου. Και δεν θέλει ο Θεός να χάνουμε τζάμπα το χρόνο μας προσευχόμενοι μάταια. Θυμάστε τι διαβάζαμε τη Δευτέρα, τι πως μίλαγε ο Θεός για τους Εβραίους, για τους Ισραηλίτες στην παλιά εκείνη εποχή. Μάταιες είναι οι προσευχές σας, μάταιες είναι οι δεήσεις σας, μάταιες είναι οι θυσίες σας, μάταιες είναι οι προσφορές σας. Βδελείτο με τις θυσίες σας. Δηλαδή, υπάρχει πιθανότης η προσευχή σου να είναι βδέλυγμα στο Θεό, αν βγαίνει από καρδιά που δεν έχει καθαριστεί, που δεν έχει πληθεί με το αίμα του Χριστού, που δεν έχει μετανοήσει, που επιμένει πεισματοδός στις απόψεις του, στις σκέψεις του και μην πω και στις αμαρτίες του, που θεωρεί ότι ο Θεός δεν λογαριάζει τις αμαρτίες μας. Λάθος, αδερφοί. Ο Θεός λογαριάζει πάρα πολύ τις αμαρτίες μας. Μάλιστα, να το πω πιο σωστά, δεν είναι αυτό που λογαριάζει οι αμαρτίες μας, είναι ο αγιασμός μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας φωνάζει, ο Λόγος του Θεού φωνάζει ο Χριστός. Άρα όταν θα πάμε να συναντήσουμε το Θεό, γιατί στην προσευχή τι κάνουμε, πάμε να συναντήσουμε το Θεό. Πάμε να Του μιλήσουμε και πάμε να ακούσουμε που θα μας μιλήσει. Δεν πάμε να λέμε το ποιματάκι μας, ούτε να λέμε τα δικά μας. Θα πάμε να προσευχηθούμε όπως θέλει ο Θεός, αφού προηγούμενα μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας στο Χριστό, ζητήσουμε τον Χριστό να μας πλύνει με το αίμα Του, να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει, ώστε η προσευχή μας να είναι ευάρεστη ενώπιον του Θεού. Και αφού λοιπόν προχωρήσουμε έτσι, από εδώ και πέρα υπάρχει τώρα ένα θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Να έχεις πίστη. Μας να προσευχηθείς χωρίς πίστη? Χωρίς πίστη δεν έχει νόημα. Δεν θα κερδίσεις τίποτα. Εάν δεν πιστεύεις, δεν μπορείς να ευαρεστήσεις το Θεό. Δεν μπορεί να γίνει ο Θεός μισθαποδότης στον κόπο σου, στον χρόνο σου, στην προσευχή σου. Δεν θα έχεις καμία μισθαποδοσία, δεν θα έχεις καμία απάντηση. Αλλά όταν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε, πηγαίνουμε με βαθιά πίστη. Και αν δεν έχουμε πίστη, λέμε: Χριστέ μου, δώσε μου πίστη. Αύξησέ μου την πίστη, πρόσθεσέ μου πίστη. Αλλά το σημαντικότερο από όλα, αδερφοί αγαπητοί, είναι το επόμενο βήμα που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Έχουν πίστη και αγαθή συνείδηση. Εδώ τώρα είναι τα πιο δύσκολα. Γιατί τη συνείδησή μας δεν μπορούμε να την καθαρίσουμε. Όταν υπάρχει πονηριά μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο, δεν καθαρίζεται εύκολα. Όταν υπάρχει φιλιποψία, υπόνοιες, πονηρές, όταν υπάρχει δηλαδή το σαρχικό φρόνημα ριζωμένο στη συνείδηση του ανθρώπου και δεν έχει την αγαθοσύνη του Πνεύματος του Αγίου, τότε όχι μόνο η προσευχή μας δεν ακούγεται, αλλά ακόμη χειρότερο. Θα έχει παράδειγμα ο Λόγος του Θεού. Έχουν πίστη και αγαθή συνείδηση, την οποία τινές αποβαλώντες, τη συνείδηση την απέβαλαν την αγαθή και εναβάγησαν εις την πίστη. Και είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να αναβαγίσει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Ξέρεις, θα πει να αναβαγίσεις, να προχωράς μέσα σε, σε ένα ωραίο καράβι, σε μια ωραία βάρκα και να πουλιάξεις μες στον κόσμο. Αυτό θα πει ναυάγησαν. Έπεσαν μέσα στο κοσμικό φρόνημα, μέσα στις ανθρώπινες γήινες σκέψεις. Και ο άνθρωπος ο οποίος αποβάλλει την πίστη του, ναυαγεί την πίστη του και πέφτει μέσα στο κοσμικό φρόνημα, φτάνει μέχρι και να βλασφημάει μέσα στην Εκκλησία. Να βλασφημάει ποιον? Το Θεό. Να δυσφημίζει το Θεό. Θυμάστε τους 12 κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας?
Οι δύο είπαν, ο Κύριος μας τη χάρισε, πάμε να προχωρήσουμε, δικά μας είναι όλα, είχαν πίστη. Οι άλλοι όμως έφτασαν να δυσφημίζουν, να βλασφημούν τη γη της επαγγελίας, το θέλημα του Θεού, επειδή είχαν πονηρή καρδιά απιστίας. Όπου τους ανακύμ, ποιος θα τους κάνει καλά. Και έβλεπαν τα προβλήματα πιο μεγάλα από το Θεό. Αυτό να το προσέξουμε. Γιατί είναι μία, μην πω η κύρια, αλλά είναι ίσως η κυριωτέρα αιτία που να βαγεί κανείς την πίστη. Όταν βλέπει τα προβλήματα να είναι πιο μεγάλα από τη δύναμη του Θεού και από την επέμβαση του Χριστού. Και δημιουργείται ταραχή στην καρδιά του ανθρώπου. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, μην ταράζει την καρδιά σας. Πιστεύετε, δεν λέει προσεύχεστε, πιστεύετε εις τον Θεό, στην αγάπη του Θεού, δεν σας αφήσει ούτε σε εγκαταλείψει. Και σε μένα πιστεύετε. Ποιος είμαι εγώ που σώζω. Ο σωτήρας, ο Θεός σωτήρας. Αυτοί λοιπόν οι δέκα είχαν πονηρή καρδία απιστίας. Βλέποντας τους ανακοίν ψηλούς τα τείχη μεγάλα, δεν δέχτηκαν τον Κύριο, το Λόγο του Θεού που τους είπε το απαραδίδω στα χέρια σας, και γύρισαν, απέβαλαν την πίστη γιατί είχαν πονηρά καρδία απιστίας, ναυάγησαν στην πίστη και το αποτέλεσμα είναι άρχισαν να δυσφημούν. Πού μας στέλνει ο Θεός, κανείς μας δεν θα ζήσει. Και τη γη της επαγγελίας, την ευλογία τους, την παρουσίαζαν ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων σαν κατάρα. Σαν κατάρα. Εγώ το έχω δει αυτό, αδερφοί. Θυμάμαι στην αρχή της πίστης μου, είχαν πιστέψει μια οικογένεια, ο άντρας και η γυναίκα. Καλή αδερφή. Ξαφνικά όμως έφυγαν από την εκκλησία. Και βρήκα μια μέρα την κοπέλα στο δρόμο. Τι κάνεις? Ελευθερώθηκα, μου λέει. Λέω, από τι? Από την εκκλησία. Πω, την ευλογία την είδαν για κατάρα. Την εκκλησία την είδαν δεσμά. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Ελευθερώθηκα, μου λέει, ελευθερώθηκα. Χριστέ μου, λέω, τι λέει τώρα αυτή η κοπέλα? Αλλά είναι τώρα και γραμμένο μετά. Γι' αυτό το σέβομαι αυτό, δηλαδή το φοβάμαι αυτό. Όταν χάσεις την αγαθή σου συνείδηση και αρχίζεις να πονηρεύεσαι μέσα στην εκκλησία, τότε θα ναυαγήσεις την πίστη. Και υπάρχει και κάτι, αδερφή, και άμα ναυαγήσεις την πίστη, τότε θα φτάσεις μέχρι να βλασφημάς τις ευλογίες του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού. Και υπάρχει και κάτι, αδερφή, αγαπητή, που είναι ακόμη πιο σοβαρό. Το έχουμε πει, αλλά θα το ξαναπούμε. Στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς το λέει ο Λόγος του Θεού. Ακούστε πως το λέει. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικείς του Αποστόλου Παύλου. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, δηλαδή να απέχεστε από τις πορνείες, να εξεύρει έκαστος ημών να κρατεί το εαυτού σκεύος εν αγιασμό και τιμή, ουχή εις πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζοντα των Θεών. Και εδώ τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Να μην υπερβαίνει της και αδικεί των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο. Μην αδικήσεις τον αδελφό σου, μην πονηρεύεσαι για τον άντρα της αδελφής σου, για τη γυναίκα του αδελφού σου, για την κόρη του αδελφού σου. Μην πονηρεύεσαι, γιατί ο Θεός είναι εκδικητής σε όλα αυτά. Ο Θεός έρχεται και κάνει την εκδίκηση. Και είναι φοβερό, αδελφοί, εις τον άνθρωπο να πέσει ισχύρας Θεού ζώντος. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? Εις εμέ ανήκει η εκδίκηση. Σεις κάντε τόπο στην οργή. Δώτε τόπο τη οργή. Κάντε τόπο, μην μπαίνετε στη μέση. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γιατί μερικά πράγματα ο Θεός δεν τα αφήνει στα χέρια των ανθρώπων. Ο ίδιος τα παίρνει στα χέρια του. Και ένα από αυτά είναι τούτο. Εγώ θα κάνω την εκδίκηση. Εσείς δώστε τόπο στην οργή, γιατί εγώ είμαι ο εκδικητής. Μέσα στην εκκλησία, αδελφοί αγαπητοί, δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας από την πονηριά των λεγόμενων αδελφών.
ο Κύριος μας υπερασπίζεται κάνοντας εκδίκηση και τούτο, για να μην επιτρέψει ο Θεός στον αδελφό, στο χριστιανό, στην αδελφή, στη χριστιανή, να πονηρεύεται με υπόνοιες πονηρές. Ο χριστιανός είναι πρόβατο, δεν κατσίκι. Ο χριστιανός είναι πρόβατο, δεν είναι σκύλος, δεν είναι λύκος. Ξέρετε, αυτά τα ζώα καλστίνουν καρτέρι. Ο χριστιανός είναι πρόβατο. Και έτσι να μας κάνει ο Θεός, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές η καρδιά μας ξεσηκώνεται, σκέφτεται, και το αποτέλεσμα είναι να χάσει την πίστη. Γιατί δεν εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και τον ίδιο το Θεό. Γι' αυτό λέει, προσέξτε πριν πάτε να προσευχηθείτε, την συνείδησή σας να μην είναι πονηρά, να είναι αγαθή, ώστε η προσευχή σας να έχει αποτελέσματα. Γιατί αν η συνείδησή σας είναι πονηρή, τότε θα χάσεις την πίστη σου και θα φτάσεις μέχρι το σημείο να βλασφημίσεις τις ευλογίες του Θεού, να τις κατηγορήσεις τις ευλογίες του Θεού, να βλέπεις το Θεό να ευλογεί και εσύ να κατηγορείς, να βλέπεις το Θεό να σου έχει ετοιμάσει τη χάρη του μπροστά του και εσύ να φοβάσαι. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να στεκόμαστε πάντοτε με ακρίβεια στο θέλημα του Θεού και να ζητάμε να μας αποκαλύπτει ο Θεός την ακρίβεια του Λόγου Του, για να μην κάνουμε λάθη. Δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη, αλλά και ο Χριστός δεν θέλει να κάνουμε λάθος. Με αποτέλεσμα, όταν εσύ δεν θέλεις και δεν θεωρείς κάτι που σκέφτηκες ότι είναι σωστό, αλλά ζητάς από το Θεό να σε οδηγήσει, ο Θεός και θα σε οδηγήσει και θα κάνει χάρη στη ζωή σου. Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, αδερφοί. Ο χριστιανός είναι πρόβατο. Δεν κερατίζει. Δεν έχει νύχια, δεν έχει δόντια, δεν έχει κέρατα, δεν έχει οπλές. Δεν μπορεί να κάνει πόλεμο. Δεν μπορεί να κάνει μάχη ο χριστιανός. Δεν έχει τέτοια όπλα δοσμένα από το Θεό. Ο χριστιανός ένα όπλο έχει, το σωτήρα του, το Θεό. Να πάει να κρυφτεί πίσω από τον καλό ποιμένα. Και ο αγώνας ο δικός μας, η μάχη η δική μας, δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Δεν πολεμήσουμε ανθρώπους, ούτε θα αμυνθούμε στους ανθρώπους. Η μάχη η δική μας είναι αντίον των δαιμόνων, των πνευμάτων της πονηρίας, του κοσμοκράτορα του σκότους, με τον οποίο δυστυχώς δεν μπορούμε εμείς να τα βγάλουμε πέρα. Ευτυχώς όμως ότι ο Θεός κάνει μας πάντοτε να θριαμβεύομαι δια του Ιησού Χριστού. Ευτυχώς που ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας, ο υπερασπιστής μας, ο φίλος μας και ο λυτρωτής μας. Και έτσι μένουμε, αδελφοί αγαπητοί, στο θέλημά Του, και το θέλημα του Θεού είναι αυτό που φέρνει την ευλογία του Κυρίου των δυνάμεων. Παρακαλώ λοιπόν, αφού ετοιμαστείτε, αφού εξετάσετε και δοκιμάσατε τους εαυτούς σας ότι στέκεστε στην πίστη, στην αγαθή συνείδηση και οπωσδήποτε έχετε μετανοήσει, γιατί δεν υπάρχει πιθανότης λάθος να μην κάνεις, να μην πέσεις σε κανένα αμάρτημα, δεν υπάρχει πιθανότης να μην λερώσεις το λευκό ημάτιο με το οποίο σε ενέδισε ο Κύριος. Αφού λοιπόν ζητήσεις το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε πήγαινε να προσευχηθείς. Αλλά πήγαινε να προσευχηθείς όχι για τα προσωπικά σου, δικά σου ζητήματα. Πήγαινε να προσευχηθείς πρώτον για τη Βασιλεία των Ουρανών, με την βεβαιότητα και την πίστη ότι όλα τα άλλα ο Θεός τα έχει στα χέρια Του και είναι έτοιμος να στα χαρίσει. Αλλά ιδιαιτέρως προσευχήσου για τους άλλους, υπερπάντων ανθρώπων. Και εκεί έχω μια ωραία εμπειρία, αδερφοί, και θέλω να σας την πω. Θυμάμαι, ήμουνα ένα βράδυ πάλι στα πρώτα χρόνια της πίστης μου στον πύργο, στο σπίτι του αδερφού του Γιώργου του Σορφατζιώτη, ήταν κι άλλοι αδελφοί, και έτσι καθόμαστε στο τζάκι, ήταν χειμώνας, ήταν ένα τραπέζι στη μέση, είχαμε ανοιχτές γραφές και κάποιος αδερφός είπε να σηκωθούμε να προσευχηθούμε. Και σηκωθήκαμε. Και εκείνη τη στιγμή εγώ, αδελφοί, θυμάμαι ότι άρχισα να προσεύχομαι για τους άλλους. Ίσως ήταν η πρώτη φορά που ξέχασα τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τα δικά μου πράγματα και άρχισα να προσεύχομαι για τους άλλους. Αλλά με θέρμη. Ήταν χάρη Θεού, βέβαια. Δεν ήταν η δική μου σκέψη ούτε η δική μου απόφαση.
Και καθώς άρχισα να προσεύχομαι για τους άλλους, μου ανοίγει ο Θεός τα μάτια και βλέπω μια πολύ όμορφη όραση, ζωντανή μπροστά μου, έτσι την έβλεπα. Καθόμουν μπροστά στο τραπέζι και άνοιξαν οι ουρανοί και άρχισε να πέφτει μια βροχή, η οποία κάλυπτε το τραπέζι, έπεφτε γύρω-γύρω στο τραπέζι με τρομακτική δύναμη, δεν μας έβρεχε καθόλου και δεν ξέφευγε ούτε ένα πόντο έξω από το τραπέζι. Ήταν μία συγκεκριμένη βροχή πάνω στο τραπέζι. Και κατάλαβα, αδελφοί αγαπητοί, μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω ότι την ευλογία του ο Θεός τη στέλνει προσδιορισμένη. Προσδιορισμένη, δεν στέλνει δηλαδή και όποιον πάρει μπόρα, όποιον πάρει μπόρα, αλλά τη στέλνει προσδιορισμένη. Δηλαδή την είχε στείλει εκείνη την ημέρα σε αυτό το τραπέζι. Συγκλονιστικό ήταν. Με ανοιχτά και κλειστά μάτια το βλέπω αυτό. Και είχα μείνει έκπληκτος μέχρι να συνειδητοποίησα ότι ήταν όραση. Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αληθινό. Και έψαξα να βρω γιατί ο Θεός εκείνη την ημέρα με ευλόγησε τόσο πολύ. Και θυμήθηκα ότι η προσευχή μου εκείνη ήταν για όλους τους άλλους. Θυμάμαι ακόμη, αδελφοί, τις πρώτες μέρες της πίστης μου, μήνες, λίγους μήνες, μου είχε δείξει ο Θεός ένα πάρα πολύ ωραίο ενύπνιο που έχει σχέση με αυτό και εκ των υστέρων το κατάλαβα. Βρέθηκα σε μία μεγάλη εκκλησία που στη μέση ήταν ένας άμβωνας. Στη μέση όμως. Ήταν γύρω-γύρω οι αδελφοί και στη μέση υπήρχε ένας άμβωνας όπως ήταν οι παλιές θέσεις των τροχονόμων, αν θυμάστε. Ένα κουβούκλιο στρογγυλό που περνάγανε οι τροχονόμοι και κάνανε έτσι. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε τι λέω, οι νεότεροι υπολογίστε το. Ένα κουβούκλιο σαν βαρέλι, στρογγυλό, στη μέση καθόταν ένας άνθρωπος και με τα χέρια του δεν υπήρχαν φανάρια τότε. Είμαι λίγο μεγάλος βέβαια εδώ που τα λέμε, τα θυμάμαι αυτά. Δεν υπήρχαν φανάρια και με το χέρι οδηγούσαν τα αυτοκίνητα, λέγανε σταμάτα εσύ, προχώρα εσύ, έλα εσύ, φύγε εσύ. Και υπήρχε μάλιστα εδώ στην πλατεία της Κηφισιάς ένα τέτοιος τροχονόμος που ήταν γνωστός, η πλατεία με τον τροχονόμο. Υπήρχε αυτός ο άμβωνας λοιπόν και άκουγα κι εγώ με προσοχή το κήρυγμα, αλλά το κήρυγμα ήταν πολύ ψυχρό, αλήθειες έλεγε, αλλά ήταν παγωμένο, δεν έμπαινε στην καρδιά και μου έκανε εντύπωση αυτό. Και ο άλλος μίλαγε μέχρι που τελείωσε, αλλά δεν πήρα τίποτα, όχι ότι έλεγε ψέματα, ούτε λάθη, ούτε άσχημα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα έλεγε, αλλά δεν είχε ζεστασιά μέσα, δεν είχε τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Και μου έκανε εντύπωση και το σκεφτόμουν. Και καθόμουν στο τελευταίο κάθισμα, οπότε σηκώνεται από τα αριστερά μου κάποιος και γύρισα και τον κοίταξα να προφητεύει και ήταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα. Σηκώθηκε όρθιος, τα λευκά, όλοι φοράγαμε ρούχα, όχι απολύτως λευκά, μόνο αυτός φοράγε απολύτως λευκά και λαμπρά. Και σηκώθηκε όρθιος και προφήτευσε. Και είπα πω και ο Κύριος προφητεύει. Δεν ήξερα ότι ο Κύριος είναι ο προφήτης, είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και λέω και ο Κύριος προφητεύει και είπε «Εσείς μαζευθήκατε εδώ δια την διδαχήν». Ο Θεός όμως είπε «Εκπαιδεύεστε πρώτον εις την αγάπην προσευχόμενοι υπέρ αλλήλων». Και εγώ θέλω ότι μου δείχνει ο Θεός να το βλέπω γραμμένο. Και λέω πρώτον στην αγάπη προσευχόμενοι υπέρ αλλήλων και όταν έφτασα να διαβάσω τον Τιμόθεο λέει «Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε προσευχές» και τότε χάρηκα πάρα πολύ. Και ήταν και η ερμηνεία πολύ ωραία. Η προσευχή είναι μια εκπαίδευση όταν προσεύχεσαι για τους άλλους στην αγάπη. Αυξάνεται η αγάπη σου όταν προσεύχεσαι για τον αδελφό σου. Και βέβαια και εκπείρας μετά το συνειδητοποίησα όταν πια πέρασα από αυτή τη δοκιμασία που οι περισσότεροι περνάμε, τη δοκιμασία κάποιος να σε ενοχλήσει πολύ άδικα και η καρδιά σου να ξεσηκώνεται εναντίον του και να ξέρεις ότι ο λόγος του Θεού είναι προσεύχεστε για τους εχθρούς σας, ευεργετείτε αυτούς που σας αδικούν, ευλογείτε αυτούς που σας βλασφημούν και σας βρίζουν, αλλά η καρδιά να μην μπορεί. Και το ζήσα αυτό και κατάλαβα ότι η νίκη σε αυτόν τον αγώνα είναι η προσευχή. Και όταν άρχισα να προσεύχομαι
για αυτόν τον άνθρωπο ή και για οποιονδήποτε άνθρωπο εκ των υστέρων θεώρησα σωστά ή λάθος, δεν έχει σημασία, ότι με αδίκησε άδικα, με την προσευχή νίκας, με την προσευχή νίκησα. Προσευχόμενος, Κύριε ευλόγησέ τον, έρχεται ο Θεός και γεμίζει την καρδιά σου με αγάπη, γεμίζει την καρδιά σου με αλήθεια, σου δείχνει το δρόμο της δικαιοσύνης, σου δείχνει το δρόμο της αλήθειας και λάθος δεν κάνεις και ζημιά δεν κάνεις και κερδίζεις και την ευλογία του Θεού. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, αναγκαίο να προσευχόμαστε υπερπάντων των ανθρώπων, γιατί τούτο είναι καλό σε σένα και ευάρεστο ενώπιον του Θεού και σωτήρος ημών. Και μάλιστα να μην ξεχνάμε, να μην παραλείπουμε, να προσευχόμαστε και για τους άρχοντες, τους όντας εν αξιόμαση, όπου και να βρισκόμαστε, που αυτό σημαίνει στη δουλειά σου υπάρχουν όντες εν αξιόμαση, στην εκκλησία υπάρχουν δούλοι του Θεού, στο χωριό σου, στην πόλη σου υπάρχουν όντες εν αξιόμαση, οι δήμαρχοι, οι άρχοντες, στο κράτος, ακόμη και για τον πλανητάρχη. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, η προσευχή σου θα δώσει τη δυνατότητα στο Θεό να του δώσει σοφία, να δώσει στους άρχοντες σοφία και σύνεση, για να ζεις εσύ βίον ατάραχων και ησύχιων εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Εάν δεν δώσει σοφία στους άρχοντες ο Θεός, στους οποιουσδήποτε άρχοντες κάτω από τους οποίους ο Θεός έχει επιτρέψει να βρίσκεσαι, τότε στη ζωή σου θα έχεις ταραχή. Γι' αυτό είναι ανάγκη να διερευνήσουμε και να διευκρινίσουμε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας ποιοι είναι εκείνοι τους οποίους λέγει ο Θεός άρχοντες, όντες εν αξιόμαση. Στη γειτονιά μας, στη δουλειά μας, τα αφεντικά μας, όποιος είναι πάνω από μας, στην εκκλησία, για τους πρεσβυτέρους, για τους διακόνους, για τον ποιμένα. Ξέρετε τι ανάγκες έχει, η αδερφή, ο εργάτης του Θεού, πόσο ανάγκη έχει την προσευχή της εκκλησίας. Οι προσευχές της εκκλησίας τον κρατάνε, γιατί είναι άνθρωποι όλοι και ο άνθρωπος είναι αδύναμος, πάρα πολύ αδύναμος. Εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του, χάθηκε. Και παρουσιάζει, εδώ τώρα που κάτι που πρέπει να προσέξουμε, διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού. Παρουσιάζει πρώτον το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν Θεός, που το θέλημα του Θεού Χριστού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Το θέλημα του Λόγου του Θεού είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Όμως, εκτός από αυτό, ο Ιησούς Χριστός είναι και ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και εδώ είναι όλο το μυστήριο του Ευαγγελίου. Ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, στο θέλημά Του να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, έκαμε τη μεγαλύτερη θυσία που μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε. Ταπείνωσε τον εαυτόν του, αφήνοντας τη δόξα του Θεού του ουρανού, ταπείνωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή και ήρθε να πεθάνει, να δώσει τον εαυτό του αντίλητρο υπέρ της σωτηρίας. Δεν είναι μόνο, αδερφοί αγαπητοί, ότι εύχεται ο Ιησούς Χριστός και θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αλλά με το έργο του αποδεικνύει ότι αυτό το θέλημά του είναι εξ αγάπης και εξ όλης της καρδίας του. Θέλω να σωθεί η αδελφή μου. Τι έκανα όμως γι' αυτό? Θέλω να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θέλω να ευλογηθεί ο εχθρός μου. Τι έκανα όμως γι' αυτό? Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν έκαμε, επειδή ήθελε και θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, δεν έμεινε μόνο στην επιθυμία αυτή και στο θέλω, αλλά προχώρησε στη θυσία, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Είναι και ο μόνος μεσίτης και στην προσευχή. Προσεύχεται στον Πατέρα υπερπάντων των ανθρώπων σαν άνθρωπος, για να εκπληρωθεί η επιθυμία του σαν Θεός, που δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς αν ο ίδιος δεν είχε δώσει αντίλητρο
την ζωή του, την ψυχή του υπέρ της σωτηρίας των ανθρώπων. Και αυτό είναι το μάθημα που θέλει ο Θεός να μας δώσει, αδελφοί. Γι' αυτό τι μας λέει, θέλεις να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό προϋποθέτει αγάπη, αλλά προϋποθέτει και αγώνα. Μπορείς να ταπεινωθείς, να προσεύχεσαι υπέρ του εχθρού σου, όπως ταπεινώθηκε ο Χριστός για να σωθούν αυτοί που τον βλαστήμαγαν. Μπορείς να ταπεινωθείς ενώπιον του αμαρτωλού. Μπορείς να ταπεινωθείς ενώπιον των ανθρώπων τους οποίους θέλεις. Και εδώ είναι πολύ κρίσιμο σημείο, αδελφοί. Τους οποίους θέλεις ο Θεός να φέρει σε μετάνοια για να σωθούνε και μάλιστα να γνωρίσουν την αλήθεια, όπως το λέει η Γραφή, ως της θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσει σε επίγνωση της αληθείας. Δεν φτάνει να θέλω να σωθεί, αδελφοί μου. Δεν φτάνει να θέλεις να σωθεί ο πατέρας σου. Δεν φτάνει να θέλεις. Δεν είναι αρκετό αυτό. Δεν έφτανε να θέλει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, να σωθούν οι άνθρωποι. Πρέπει πρώτον να ταπεινωθείς εκπληρώνοντας το θέλημα του Πατρός. Ποιος θα πάει δι' ημάς, φώναξε ο πατέρας. Και ο Λόγος του Θεού είπε, ιδού Κύριε, εγώ έρχομαι με χαρά για να εκτελέσω το θέλημά σου. Πρέπει να ταπεινωθείς και πρέπει να προσεύχεσαι. Πολλές φορές, αδερφοί αγαπητοί, και τα δύο είναι δύσκολα. Όταν κάποιος αιωνιδίζει, δεν ανισχύει αυτό για την αδελφή μου, αλλά λέω σαν παράδειγμα. Αν η αδελφή μου με αιωνίδησε, άντε παλιοαιρετικέ, τι πας να κάνεις εκεί και λοιπά, τι θα πω? Θα πω απαράταμε, δεν ασχολούμαι με σένα που το έχω πει? Ναι, είναι σωστό, όμως δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Γιατί ο Χριστός, όταν βλαστημάγαμε εμείς, δεν είπε δεν πάω σε αυτόν που με βλαστημάει, αλλά προσπάθησε να μας κερδίσει και μας κέρδισε με την αγάπη του. Αλλά γίναμε ο καρπός του πόνου της ψυχής του. Θα ταπεινωθούμε, αδελφοί. Και αυτές τις μέρες που έχουμε ολονυχτία και νηστεία και προσευχή, αυτό να είναι το αίτημά μας. Να μας χαρίσει ο Θεός ταπείνωση. Όχι να μας δώσει, είναι φοβερό να σε ταπεινώσει ο Θεός. Να μας χαρίσει ταπείνωση. Μη λες ταπείνωσέ με ποτέ στην προσευχή σου. Είναι φοβερό να σε ταπεινώσει ο Θεός. Από επώδυνο. Αλλά λες χάρισε μου πατέρα στο όνομα του Χριστού. Κατά χάριν δώσε μου καρδιά συντετριμένη και πνεύμα ταπεινού ανθρώπου. Και όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και βέβαια η ταπείνωση έχει άμεση σχέση με την αγάπη, γιατί η αγάπη δεν επέρεται. Η ταπείνωση έχει άμεση σχέση με την αγάπη. Και η επιθυμία για σωτηρία είναι η αγάπη. Θα ταπεινωθούμε λοιπόν, θα ζητήσουμε χάρη από το Θεό. Επειδή θα ταπεινωθούμε, θα βρούμε χάρη από το Θεό και η προσευχή μας πια θα έχει αποτέλεσμα. Ποια είναι η πιο δυνατή, έχεις φανταστεί? Ποια είναι η πιο δυνατή προσευχή? Μία είναι η πιο δυνατή προσευχή. Η προσευχή του Χριστού, ο οποίος προσεύχεται αδιάκοπα για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Και όχι μόνο για εμάς, αδελφοί, αλλά και για όλους τους ανθρώπους, γιατί για όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Χριστός να σωθούνε. Βέβαια, εμείς έχουμε φτάσει πολλές φορές. Θέλεις να σωθούν πραγματικά όλοι οι άνθρωποι? Όλοι οι άνθρωποι. Και αυτοί που σε βλάπτουνε, και αυτοί που σε αδικούνε, και αυτοί που σε βρίζουνε, ή αυτούς δεν μπορείς να το αποδεχτείς? Είναι μερικές φορές, αδελφοί, που και δεν μπορούμε να ταπεινωθούμε, αλλά και που δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Βέβαια, γνωρίζοντας την αλήθεια, αν αγωνιστούμε, θα τα κερδίσουμε αυτά, θα μας τα δώσει ο Θεός. Δεν είναι όμως απλό, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι όμως καλό, και καλό για μας και ευπρόσδεκτο από το Θεό. Είναι ένας ωραίος αγώνας, είναι ένας ωραίος δρόμος. Επίσης, πολλές φορές η καρδιά μας ξεχνάει, βαριέται.
έχει άλλα πράγματα πιο ενδιαφέροντα. Έχει άλλα πράγματα τα οποία την απασχολούν, τα προβλήματα τα δικά της, αλλά να μάθουμε σήμερα, αδελφοί σας παρακαλώ, αν προσεύχεσαι για τους άλλους, ο Χριστός θα προσεύχεται για σένα. Πολύ. Είναι ευάρεστο εις το Θεό και θα γίνει καλό σε σένα. Και να αρχίζεις από αυτούς που δεν χωνεύεις και να τελειώνεις από αυτούς που αγαπάς πολύ. Αρέσεις το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Αρέσεις το Θεό. Θα σε ευλογήσει ο Θεός. Καλύτερα να προσεύχεσαι για τους άλλους παρά για τον εαυτό σου. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, αλλά πιο αποτελεσματικό, πιο ευάρεστο εις το Θεό είναι πρώτον πάντων να κάνετε παρακλήσεις, δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις και ευχαριστίες υπέρ πάντων των ανθρώπων και τελευταία για τον εαυτό σου. Αν το δοκιμάσεις θα δεις πόσο καλά αποτελέσματα θα έχεις. Να ξεκινήσουμε, αδελφοί, έναν αγώνα προσευχής πρώτα για τους άλλους. Και τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το έχω εμπειρευτεί αυτό. Προσευχόμουν για μένα, καλό ήταν. Αλλά λέω τώρα θα αλλάξω προσευχή κάποια περίοδο. Τώρα θα προσεύχομαι για τους άλλους. Και ξέρετε, όσο προσευχόμουν για τους άλλους, τόσο έβλεπα τα δικά μου τα προβλήματα να τακτοποιούνται. Δοκιμάστε το, είναι καλό για σένα και ευπρόσδεκτο στο Θεό και σωτήρα μας. Και είναι και κάτι άλλο που μπορώ επίσης να σας συστήσω. Κάντε μια κατάσταση. Γράψτε αυτούς για τους οποίους πρέπει να προσεύχεστε. Δεν έχει σημασία αν είναι λίγοι ή πολλοί. Γράψε όσους θέλεις. Και όταν προσεύχεσαι, πάρε και το χαρτάκι σου μπροστά. Γράψε και τα προβλήματά τους αν τα ξέρεις. Γράψε και όλα όσα δεν ξέρεις ή ξέρεις. Και άρχισε να το δοκιμάζεις αυτό. Και να δεις τι ωραία αποτελέσματα, τι καλό θα κίνεις στη ζωή σου. Δηλαδή θες να πεις, θέλω να πω, θα με ρωτήσει κάποιος, ότι δεν θα προσεύχομαι για αυτά τα προβλήματα που με καίνε εμένα. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Αλλά να προσευχθείς τελευταία για τα προβλήματα που καίνε εσένα. Και αλήθεια σας το λέω, δοκιμάστε. Βέβαια το λέω μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά το λέω και μέσα από τη μικρή πείρα εμπειρία που έχω πάνω σε αυτό το θέμα. Δοκίμασε και θα δεις. Αλληλούια. Διότι ένας είναι ο Θεός, ένας είναι και ο Μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ως της έδωκε αυτόν αντίλητρον υπέρ πάντων, και αυτό αποτελεί τη μαρτυρία που δόθηκε τον προσδιορισμένο καιρό από το Θεό, ώστε να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτή η μαρτυρία είναι η ευλογία που ο Θεός μας έστειλε. Δεν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι, αλλά ο Χριστός όταν έφευγε και πριν αναλυφθεί είπε στους μαθητάς, μείνετε στην Ιερουσαλήμ και θέλετε λάβει δύναμη όταν επέλθει το Άγιον Πνεύμα εφημάς, μείνετε στην προσευχή και τότε θα είστε μάρτυρες εις την Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια και σε όλο τον κόσμο. Η μαρτυρία, η ομολογία και μάλιστα των πρώτων Αποστόλων και Προφητών έγινε θεμέλιο της Εκκλησίας. Για ακούστε τι λέει ο Απόστολος Πέτρος όταν ομολογεί η Κηρύττει το Χριστό στον Κορνήλιο. Αυτόν τον οποίον κρέμασαν οι Ιουδαίοι και οι Εθνικοί, αυτόν ο Θεός ανέστησε την τρίτη μέρα και έκαμεν αυτόν να εμφανιστεί, ουχείς πάντα το λαό, αλλά εις μάρτυρας τους προσδιορισμένους υπό του Θεού εις ημάς, ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν μεταφού αφού ανέστη εκ νεκρών. Το έργο του Θεού έγινε από αυτούς, αδελφοί αγαπητοί, στους οποίους ο Θεός αποκάλυψε την Ανάστασή Του. Και αυτή ήταν η μαρτυρία τους. Σκεφτείτε, όλος ο χριστιανισμός στηρίχθηκε στη μαρτυρία 112 ανθρώπων, 15, 120 πέστε με την Πεντηκοστή. Όλο το κήρυγμα του Ευαγγελίου κηρύχθηκε σε αυτή τη μαρτυρία των 120 ανθρώπων. Πόσο σημαντικό είναι, ένα θαύμα, αδερφοί. Γιατί αυτοί εκήρυταν δια Πνεύματος Αγίου και ο Χριστός συνεπεμαρτύρει δια των επακολουθούντων θαυμάτων.
Και τι ήταν η μαρτυρία? Ποια είναι η μαρτυρία που τους έδωσε? Και παρήγγειλεν, διαβάζω στο 42 εδάφιο από το 10ο κεφάλαιο των πράξεων, και παρήγγειλεν εις ημάς να κηρύξομεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσομεν ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών, εις τούτον πάντες οι προφήτε μαρτυρούσιν, ότι δια του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεση να μαρτυών πάσο πιστεύουν εις αυτόν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο κριτής ζώντων και νεκρών, εις αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες και η Παλαιά Διαθήκη, και δια του ανώματος αυτού θα λαμβάνει άφεση αμαρτιών κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν. Αυτή είναι η μαρτυρία που ο Χριστός έδωσε, και πάνω σε αυτή την αμαρτυρία οικοδόμησε ο Ιησούς Χριστός την εκκλησία του εις τους αιώνες. Και αυτή η μαρτυρία δεν σταμάτησε, γιατί στη μαρτυρία των Αποστόλων πίστεψαν άνθρωποι, και αυτοί που πίστεψαν είχαν τη δική τους μαρτυρία. Οι Απόστολοι είχαν ότι ο Χριστός ανεστήθη συνεφάγομεν και συνεπίωμεν. Ο Παύλος όμως έχει άλλη μαρτυρία, ότι ο Ιησούς Χριστός με επισκέφθηκε και έλαμψε φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου, και φωνή άκουσα Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, σκληρών σου είναι να λακτίζεις προς κέντρα. Και ο Απόστολος Παύλος έφερε τη δική του μαρτυρία και πίστεψε ο Τιμόθεος. Και ο Τιμόθεος έφερε τη δική του μαρτυρία και πίστεψε ο επόμενος. Και κάποιος έφερε τη δική του μαρτυρία και πίστεψε εσύ. Και μέσα από τη δική σου μαρτυρία θα πιστέψουν άλλοι. Και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν αυξάνει, η Βασιλεία του Θεού δεν πολλαπλασιάζεται παρά μόνο με τη μαρτυρία. Με τα λόγια σου. Γι' αυτό τι μας λέει ο Χριστός? Ο λαλών ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Και όταν λαλείς λόγια Θεού θα συμμαρτυρεί ο Χριστός το λόγο σου. Αλλά πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, κάτω από τις προϋποθέσεις που αναφέραμε στην αρχή. Πίστη, αγαθή συνείδηση. Πίστη και αγαθή συνείδηση. Το επόμενο είναι η αγάπη και η επιθυμία να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αναγνωρίζοντας ότι όπως ο Ιησούς Χριστός σαν Λόγος Θεού ήθελε να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, έγινε άνθρωπος για να προσεύχεται υπέρ των ανθρώπων αυτών. Έτσι και εμείς, δίνον μαρτυρία εις τους σωζωμένους, όπου δια της μαρτυρίας των θα κάνει ο Θεός επέμβαση και σωτηρία. Τώρα όμως πώς πρέπει να προσευχόμαστε? Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να προσεύχονται μόνο στο ναό του Σολομώντα, αφού τους χτίστηκε. Εκεί συναντιόντουσαν τρεις φορές το χρόνο να προσφέρουν τις θυσίες τους στο θυσιαστήριο. Δεν μπορούσαν άλλο να προσφέρουν? Όχι. Στο θυσιαστήριο του ναού, στο θυσιαστήριο του Θεού. Τώρα όμως αλλάζουν τα πράγματα. Τώρα δεν θα λατρεύουμε το Θεό σε ναούς χειροποίητους, αλλά σε ναούς αχειροποίητους. Τώρα ναός του Θεού είναι το σώμα σου, γιατί το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σου. Άρα εν παντή τόπο, αλλά να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συμβουλές, στις προτροπές, στην παραγγελία στην οποία αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο για την προσευχή. Θέλω να προσεύχεστε, αλλά πώς? Θέλω να προσεύχεστε, αλλά πώς θα προσεύχεστε? Δεν θα εξετάζετε τον τόπο, εν παντή τόπο. Δεν θα πας στα Ιεροσόλυμα να προσεύχεσαι. Αδιαλείπτως θα προσεύχεσαι. Στο σπίτι σου, στην οικογένειά, στο δωμάτιό σου, οπουδήποτε βρεθείς. Γιατί? Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι πανταχού παρών και σ' ακούει. Θέλω να προσεύχονται λοιπόν οι άντρες πρώτον εν παντή τόπο. Δεν θα εξετάζουν που βρίσκονται, γιατί ο τόπος όπου βρίσκονται είναι Άγιος, επειδή όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί, γιατί μέσα σου κατοικεί ο Θεός. Εν παντή τόπο, κάτι αδερφοί που δεν κάνουμε συχνά, αν και κάνουμε, υψώνοντας χείρας. Δηλαδή θα προσευχόμαστε κάνοντας το σημείο του Σταυρού? Δεν το λέει η Γραφή αυτό.
Έτσι θα προσευχόμαστε: Πατέρα υψώνοντας χείρας. Αλλά πριν υψώσεις τα χείρα σου, να έρθεις πάλι εις εαυτόν και να ξεκινήσεις από την αρχή. Μετάνοια, να είναι καθαρά τα χέρια σου. Να μην έχεις κάνει αμαρτία, είναι η καρδιά σου βρώμικη, με παράπονο, με κακία, με ζήλια, με μίσος. Υψώνοντες χείρας καθαράς και προσοχή, χωρίς να υπάρχει οργή μέσα σου. Κύριε, ρίχτε το έναν κεραυνό να τον κάψει. Όχι με οργή. Δεν είμαστε του πνεύματος της Παλαιάς Διαθήκης, όπως δεν είμαστε του πνεύματος του κόσμου. Είμαστε του πνεύματος της Καινής Διαθήκης, που ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται υπερπάντων των ανθρώπων. Χωρίς οργή, με κανέναν και ακόμη ούτε με τον εαυτόν σου. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας και θυμώνουμε και με τον εαυτό μας. Και εκεί χαλάει η προσευχή μας. Εφόσον το αίμα του Ιησού Χριστού ξεκαθαρίζει από πάσης αμαρτίας, θα είσαι υποχρεωμένος να συγχωρήσεις τον εαυτό σου, εάν μετανοείς και επιστρέφεις στο Θεό. Μπορεί να μην τον συγχωρείς, βέβαια. Έκανες κάποιο λάθος, πολύ σοβαρό. Εγώ το έχω πάθει, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα να σας το πω. Έκανες κάποιο λάθος πολύ σοβαρό, έγινε κακό, έγινε ζημιά και δεν μπορείς να συγχωρήσεις τον εαυτό σου. Πώς το έπαθα, τι έκανα, Κύριε συγχώρεσέ με, αλλά εσύ δεν το συγχωρείς. Το έχω ζήσει αυτό. Κύριε συγχώρεσέ με, αλλά η καρδιά μου δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό μου. Το λάθος μου δεν μπορούσε να συγχωρήσει. Δεν είναι καλό αυτό. Εφόσον μετενόησες, όποιο και να είναι το λάθος σου, το αίμα του Ιησού Χριστού το καθαρίζει. Ο Χριστός και το αίμα του είναι πιο μεγάλο από το λάθος σου. Πολύ πιο μεγάλος από το λάθος σου. Και αν επερίσσευσε η αμαρτία σου, θα υπερπερισσεύσει χάρις του Χριστού. Να μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά και τον εαυτό μας. Και να συνειδητοποιούμε τι είναι αυτό που εμποδίζει την προσευχή. Χωρίς οργή. Με κανέναν, ούτε και με τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι η οργή δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού και ούτε κάνει ευάρεστη την προσευχή σου στο Θεό. Αλλά αντιθέτως εμποδίζεται η προσευχή σου. Τι πρέπει να κάνεις, μας το είπε. Να αρχίσεις να προσεύχεσαι για αυτόν που σε εξόργησε ή που σε εξοργίζει, που σε αδίκησε. Να προσεύχεσαι. Όχι να σκέφτεσαι πώς θα τον εκδικηθείς. Όχι να σκέφτεσαι πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Όχι να σκέφτεσαι πώς θα τον πολεμήσεις και θα νικήσεις, γιατί αυτό είναι καρδιακό νόσημα. Η καρδιά μας οδηγεί να σκεφτόμαστε έτσι. Δεν θα σκεφτόμαστε πώς θα ανταποδώσουμε, πώς θα αμυνθούμε, πώς θα πολεμήσουμε και τι θα κάνουμε και τι θα πούμε και πώς θα τίποτα. Εμείς θα προσευχόμαστε να τον ευλογήσει ο Θεός, να τον ελεήσει ο Θεός. Γιατί μπορεί να έρθει και σε μετάνοια και να σωθεί η ψυχή του και να έχεις και εσύ ωραία συμμετοχή με την προσευχή σου στη σωτηρία του και στην επιστροφή του. Αυτό δεν θέλει ο Θεός, αδερφοί? Που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, αυτός που δεν σε χωνεύει δεν θέλει να σωθεί, δεν θέλει ο Θεός να σωθεί? Αυτός που σε πολεμάει δεν θέλει ο Θεός να σωθεί? Πώς δεν θέλει? Πώς δεν θέλει? Αλληλούια. Κύριος να μας ευλογήσει, αδερφοί. Ωραία σκέψη, ωραίες σκέψεις μας δίνει ο Θεός. Πολύ ωραίος είναι ο Λόγος του Θεού. Αλλά να το ολοκληρώσουμε. Όχι μόνο χωρίς οργή, αλλά και χωρίς δισταγμό. Εδώ ο δισταγμός, λέει, μην νομίζει κανείς αν προσεύχεται με δισταγμό ότι θα πάρει τίποτα από το Θεό. Τίποτα δεν θα πάρει από το Θεό. Αν αμφιβάλλει, αν αλογοπιστεί, μ' ακούει ο Θεός, δεν μ' ακούει. Μόνος μου είμαι. Θυμάμαι, σας το έχω πει, που μια φορά προσευχόμουν, έτσι είχα εξασθενήσει σύνηθες πράγμα, και ενώ προσευχόμουν λέω, τώρα άραγε Κύριε μ' ακούς, και σηκώνεται μια προφητεία εκείνη τη στιγμή, σ' ακούω, σ' ακούω. Το πω, από τότε πού να το ξαναπώ? Ήταν φοβερό, σ' ακούω, σ' ακούω. Φοβερό σας λέω, πού να το ξαναπώ? Όλη, κάθε προσευχή την ακούει ο Θεός. Μην αφήνεις την καρδιά σου να διστάζει. Αντιθέτως, μάλιστα, γνωρίζοντας ότι σ' ακούει, να έχεις παρησία. Και όσα ζητάς, όταν ξέρεις ότι σ' ακούει ο Θεός, αυτή είναι η παρησία. Θα τα πάρεις από το Θεό.
Κι αν καμιά φορά σε πληροφορεί η καρδιά σου ή το μυαλό σου το ανάποδο, γιατί έχουμε ανάποδο μυαλό, το ξέρετε αδερφοί, ο Κύριος μας το ισιώνει, ή το μυαλό σου το ανάποδο ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα, ότι δεν μ' ακούει ο Θεός, ότι εντάξει μ' ακούει αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θα λες, είπα γιο πίσω μου σατανά, ο Χριστός είναι παντοδύναμος. Να επιτιμεί, να επιτιμάς το όνομα του Χριστού, τη σκέψη αυτή, δεν είναι από το Θεό. Τι είναι αυτό, λέει ο ίδιος ο Θεός, που εγώ δεν μπορώ να κάνω? Τι είναι αδύνατον σε μένα? Και έρχεται μετά και συνεχίζει, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Χωρίς δισταγμό, αδελφοί. Και η προσευχή μας θα είναι ευάρεστη και ευλογημένη πάντοτε, και όταν γίνεται η προσευχή μας για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, θα γίνεται καλό σε μας, αλλά και θα χαίρεται και ο Κύριος για την υπακοή μας, για την υποταγή μας και για τη θέση μας ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Κύριος να μας ευλογεί. Αλληλούια. Δόξα να έχει το όνομα του Θεού.